είμαστε στη Ρισάγκη της Αγίας Κόρης και θα κατεβούμε στον Όλυμπο και θα κατεβούμε τώρα τα σκαλοπάτια για να φτάσουμε κάτω στο Ρισάγκη για να κάνουμε την μπάνιο. Αλλά καταφέρουμε να μπούμε μέσα γιατί από ό,τι άκουσα είναι παγωμένη. Τι υψόμετρο είναι, θυμάσαι? Όχι. Τέλος πάντων είναι στους πρόποδες του Ολύμπου. Έχουμε ανέβει κάποια μέτρα, αλλά όχι αμά και ντε, νορμάλ. Λεπτομέρειες θα μάθω στην πορεία προς τα μέσα. Εδώ είναι το εκκλησάκι. Γύρω να κάνουμε κλίμα λίγο. Εδώ είναι το εκκλησάκι της Αγίας Κόρης. Κάτω περνάει ο καθαρό το λόγο από τον Όλυμπο και περνάει από εδώ πέρα παγωμένο. Εδώ έχει τρεχόμενο αγιασμό. Να πείτε. Στη βοήθειά μας. Πανέμορφο μέρος στην κυριολεξία, αξίζει να έρθείτε. Έχει 100 σκαλοπάτια, δεν είναι πάνω. Λοιπόν, όσοι κατεβείτε, πάμε και λίγο μέσα. Θα δείτε να ανάψει το κεράκι μέσα στο κρυσάκι. Το κρυσάκι είναι στην κυριολεξία ένα κόσμημα. Όσοι είστε σαν εμένα που κουράζεστε εύκολα, έχετε παιδάκια να κάτσετε όσο κατεβείτε εδώ πέρα. Μπορείτε να κάτσετε εδώ να φάτε ένα πίτα και ξεκουραστείτε. Και από εδώ πέρα έχει καλύτσα. Η οποία μας κατεβάζει κάτω. Μπορούμε να κατέβουμε στο καταράκτη και να κάτσουμε να κάνουμε μπάνιο. Λοιπόν, θα το δοκιμάσουμε, να την παλέψουμε, θα φανεί. Τώρα θα το βλέπετε με διαφορετική ανάλυση, αφού γιατί γράφω με το κινητό και έχω βάλει διάφορη θήκη στην GoPro. Πριν το εκκλησάκι της Αγίας Κόρης, έλα, έλα. Έχει ένα εκκλησάκι εδώ πέρα. Λογικά. Εκκλησάκι πρέπει να είναι, καταλεγμένο. Α, πανέμορφο το μέρος, αλλά... Ναι, παρατημένο. Ένα παλιό εκκλησάκι, άδειο. Ένα δίλαδο. Θα μάθω πληροφορίες στην πορεία και θα σας ενημερώσω για αυτό. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ όμορφη θέα στις πρόποδες του Ολύμπου. Και από κάτω η παραλία της Πιερίας. Ομορφιά.